Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα επικαλυστώ τη μακρά μου θητεία στο Πανεπιστήμιο, όχι για να αποδείξω ότι ξέρω περισσότερο από εσάς, από εμάς, για τα υγειονομικά, αλλά για να σας μοιραστώ την εμπειρία μου, φοιτητές που δεν ξέρουν να απαντήσουν την ερώτηση που τέθηκε. Δηλαδή ένας φοιτητής που τον ρωτήσεις τι είναι η επίδραση του πληθωρισμού στα εισοδήματα των φτωχών και απαντάει ότι πρέπει να έχουμε φιλελευθερωποίηση στην αγορά ενέργειας, δεν παίρνει πολύ ψηλό βαθμό. Από επίοικια στην Ελλάδα τους δίνουμε 2-3 βαθμούς από τα 10, στη Βρετανία δεν παίρνουν 0, παίρνουν 0. Η ερώτηση ήταν πολύ συγκεκριμένη. Και κατάλαβα, κυρία Μπατζή και κύριε Σκαλακάκη, ότι δεν έχετε συζητήσει ακόμα με τον Πρωθυπουργό και δεν έχετε βγάλει γραμμή. Αυτό κατάλαβα. Γιατί η ερώτηση ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Ο κύριος Πρωθυπουργός, που τον ακούσαμε όλοι και όλες, είπε ότι δεν έχει δει καμία μελέτη που αποδεικνύει ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει μια διαφορά σε πόσο κίνδυνο υπάρχει ένας άνθρωπος που είναι διασωλωμένος εντός μεθ και εκτός μεθ. Αυτό είπε. Τον ακούσατε όλοι και όλες, τον ακούσαμε κι εμείς και βγαίνει τώρα, όχι η μελέτη που λέει ότι εκτός μεθ αυξάνει 87% η πιθανότητα να πεθάνει κανείς, που είναι ένα μέσο όρος, το λέει και αυτό μέσα η μελέτη, σε κάποια νοσοκομεία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο, αλλά αυτή τη μελέτη θα μπορούσε να την έχει ο Πρωθυπουργός από το Μάη. Αυτή ήταν η ερώτηση που έπρεπε να απαντήσετε. Και απαντήσατε στα πάντα εκτός αυτό. Δεν το ήξερε, δεν το διάβασε, να πει συγγνώμη. Ήτανε λάθος μου που δεν το ήξερα και το είπα αυτό. Το παίρνω πίσω. Το ήξερε και μας κοροϊδεύει. Αυτό σας ρώτησε. Και ο κοινωνικός εκπρόσωπος της ελληνικής λύσης και η κυρία Αβγέρη. Και απαντήσατε οτιδήποτε εκτός αυτό. Ότι παίζουμε με τους θανάτους, εσείς. Ότι παίζουμε εμείς με τους θανάτους. Το μάτι το θυμάστε. Μήπως θυμάστε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός να παραιτηθεί ο κύριος Ξανθός επειδή υπήρχαν 40 θάνατοι για την κοινή γρήπη όταν στη Γαλλία εκείνη τη στιγμή υπήρχαν 2.000. Αφήστε τα αυτό, γιατί μπαίνω κι εγώ εκτός θέματος. Αλλά μπορεί να συνενοχείτε με τον κύριο Πρωθυπουργό σας και να βρείτε τι είναι η απάντηση σε αυτή την πολύ απλή ερώτηση. Δεν παίζουμε εμείς με τους θανάτους. Δεν το κάναμε ποτέ και δεν θα το κάνουμε. Αλλά όταν ένας καθηγητής πνευμονολογίας, ο κύριος Λικούδης, μας λέει ότι έχουμε μεγαλύτερη θνησιμότητα από άλλες χώρες, δηλαδή σε σχέση με τα κρούσματα πόσοι πεθαίνουν, όλοι μας πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί και να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Αυτό δεν είναι ότι παίζεις με τους θανάτους. Είναι ότι δείχνεις μια αγωνία. Μια αγωνία για πού είμαστε και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κοινού. Κύριε Σκυλακάκη, το ξέρετε τι έχω πει εγώ, τι έχει πει ο κύριος Τσίπρας, τι έχει πει το κόμμα επίσημα για τους εμβολιασμούς. Δεν σας συμφέρει να το συνεχίζετε αυτό. Όχι γιατί δεν καταλαβαίνετε, δεν σας συμφέρει για το ίδιο το έργο. Άμα σας νοιάζει το ίδιο το έργο. Που το ίδιο το έργο είναι να το αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Και το μικροπολιτικό ότι εσείς δεν είσαστε με τους εμβολιασμούς και εμείς είμαστε, πολύ λίγους πόντους σας δίνει και πολύ μεγάλη ζημιά κάνει στην κοινή μας προσπάθεια. Λοιπόν, λέω και στο προϋπολογισμό και στα ζητήματα που προκύπτουν να είσαστε καλύτερα ετοιμασμένοι και να ξέρετε τι είναι η απάντηση στην ερώτηση που τέθηκε και όχι στην ερώτηση που θέλετε να απαντήσετε. Και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Κάθε 12 το μεσημέρι στο Κόκκινο υπάρχει μια εκπομπή Θεσσαλονίκης του κυρίου Σικλετίδη που τρολάρει όλους και πάντα αρχίζει ένα κομμάτι σε απόλυτο αδιέξοδο και σε πανικό οικουμουνδούρου. Έτσι αρχίζεις αυτό.
Νομίζω όμως ότι αυτό ταιριάζει σε εσάς, γιατί δεν έχετε ούτε πια το ένστικτο να βρείτε κάποια πιστική ερώτηση και θεωρείτε ότι απαντώντας σε άλλα ερωτήματα μπορείτε να το αποκαλύψετε, να το καλύψετε. Και νομίζω ότι είσαστε σε πανικό και σε απόλυτο αδιέξοδο και θα μπορούσε με μια απλή συγγνώμη να το λύσετε. Αλλά